Πάμε λοιπόν. Θα έρθουμε σε ένα σύμβολο που μπορούμε να πούμε ότι είναι αμφίβολο. Είναι το αυτό που λέμε πεντάλφα. Τη βλέπουμε παντού, είναι ζωγραφισμένη παντού, τα κόμματα την έχουν. Κάποιοι θα μου λένε ότι είναι το σύμβολο του σατανά. Κάντε τεράστιο λάθος, ο σατανάς δεν υπάρχει. Αυτό το σύμβολο μπορείτε να μου πείτε, αν αυτοί που πιστεύουν ότι είναι το σύμβολο του σατανά, πού βρίσκεται? Πέστε μου. Πού. Το πεντάκτινο, αυτό ακριβώς, το πεντάκτινο. Το πεντάκτινο, ναι. Είναι χριστιανικό σύμβολο. Από πού το φωτογράφησα? Από πού το φωτογράφησα? Είναι εδώ η εκκλησία της Υπαπαντής. Πάτε στην Υπαπαντή, θα το δείτε επάνω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω έχει ένα χαρακτηριστικό το πεντάκτινο, το οποίο αξίζει τον κόπο, και επειδή είναι πολύ σημαντικό σύμβολο, ενσωματώνεται στην Υπαπαντή. Από πίσω στο ιερό, από πίσω. Λοιπόν, το πεντάκτινο λοιπόν είναι αυτό. Okay. Στο κέντρο του, και το κέντρο του, αλλά και αν ενώσουμε τις κορυφές, τι φτιάχνουμε? Ένα πεντάγωνο. Στην Αμερική υπάρχει το πεντάγωνο. Άρα εμέσως μας λένε ότι γνωρίζουν το συμβολισμό αυτό. Το πεντάγωνο όμως είναι οι πλευρές του τέλειου δωδεκάεδρου. Αν το έχω εδώ, θα σου το δείξω. Το έχουμε και έτσι, στην αρχαία μορφή του. Έτσι. Αλλά το έχουμε μεταγενέστερα και από την Νταβίντσι. Είναι αυτό. Έτσι. Βιτρούβιο. Του Βιτρούβιου. Ωραία. Ένας από τους συμβολισμούς του πεντάγωνου είναι το γράμμα φι. Είναι το 1,614. Θυμηθείτε ότι το γράμμα το φι το λέμε σαν έκφραση, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Πώς το λέμε? Τα ξέρει στο πι και φι. Είναι δύο σταθερές οι οποίες είναι βάσεις του πολιτισμού. Σημαίνει ότι αυτός που τα ξέρει πι και φι, ξέρει τις βάσεις του πολιτισμού. Λοιπόν, εντάξει, τις ανστάσεις στο τέλος. Επίσης έχουμε τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Και αυτοί οι αριθμοί είναι μια ακολουθία η οποία παράγεται, το επόμενο γράμμα παράγεται από το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Τι χαρακτηριστικό έχει? Τα διαδοχικά ζεύγη των διαιρούμενων αριθμών υποτιμούν και υπερτιμούν εναλλάξ την τιμή του φι, προσεγγίζοντας την διαρκώς με άπειρη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το χρυσό αριθμό, και αυτός που μπορούμε να τον δούμε να ενσωματώνεται? Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα τετράγωνο, έτσι. Αυτό μπορεί να ενσωματώνει αυτή τη διαίρεση του μέσου και άκρου λόγου. Πού το χρησιμοποιούνε? Το χρησιμοποιούνε στις κάρτες, στις πιστωτικές κάρτες. Αυτή τη μορφή έχουν οι πιστωτικές κάρτες. Λοιπόν, ο αριθμός 5 είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Ο αριθμός που συμβολίζει τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. Ο άνθρωπος που έχει 4 άκρα και το κεφάλι, 5 δάχτυλα σε κάθε χέρι, σε κάθε πόδι, 5 αισθήσεις. Ο αριθμός είναι ενσωματωμένος στον άνθρωπο και έχει διδαχθεί στις αρχαίες μυστηριακές σχολές. Είναι ακριβώς η σύνθεση του αριθμού 5 και του πεντάκτινου. Και εδώ ίσως θα μπορούσαμε να περάσουμε στην ιερή γεωμετρία.
Το αφήνω σαν όρο. Υπάρχει λοιπόν και η ιερή γεωμετρία. Για να πάμε παρακάτω. Και εδώ μπαίνουμε, αρχίζουμε και μπαίνουμε πιο βαθιά. Έχω ένα νόμισμα. Τι βλέπετε? Μία μορφή ανθρώπου, έτσι ένας άνθρωπος, μέσα σε ένα γαμάδιο, το λέγανε οι αρχαίοι αυτό. Τι είναι το γαμάδιο λοιπόν? Ας το βάλω εδώ να το βλέπετε. Λέμε για τους 7 αναβαθμούς της ψυχής. Είναι η σκάλα που οδηγεί στα αστέρια. Ποια είναι αυτή η σκάλα που οδηγεί στα αστέρια? Να την, είναι μια σκάλα, θα τη δείτε σε συμβολισμό, μπορείτε να τη δείτε και σε αγιογραφίες. Όταν βλέπετε αγιογραφίες υπάρχουν σκάλες. Έτσι το έχετε δει. Λοιπόν, αυτή η σκάλα τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτή η σκάλα? Είναι η ψυχή, που καθώς αποδεσμεύεται από αυτό τον κόσμο, περνάει από τους διάφορους πλανήτες. Εμείς τώρα ζούμε στον υποσελήνιο κόσμο. Δηλαδή, περνάει από τη Σελήνη, στον Ερμή, στην Αφροδίτη, στον Ήλιο, στον Άρη, στον Δία, στον Κρόνο. Και μετά πού πάει? Το είπαμε στην αρχή αυτό. Πού πάει? Στον Δήμο των Ονείρων. Αλλά πρέπει να περάσει από τις πύλες του ήλιου. Ποιες είναι οι πύλες του ήλιου? Για να το κάνουμε εδώ. Οι πύλες του ήλιου, που βλέπουμε ότι οι Ρωμαίοι πάρα πολύ χρησιμοποιούσαν τις πύλες. Ποιες είναι οι πύλες του ήλιου? Είναι... τα... τα ηλιοστάσια και οι σημερίες. Θα το πούμε λίγο αργότερα, πιο αναλυτικά. Λοιπόν, μας το λέει λοιπόν ο Όμηρος στο άντρο των νυμφών. Τι μας λέει? Λοιπόν, λέει, στην άκρη του λιμανιού μακρόφιλη ελιά είναι, κοντά δε σε αυτήν άντρος πύλαιο, ωραίο, σκοτεινό, ιερό των νυμφών, που ναϊάδες καλούνται. Δύο δε είναι οι θύρες. Δύο είναι οι θύρες. Η μία είναι προς βοράν, που είναι η κατάβαση των ανθρώπων. Δηλαδή από αυτή την πύλη κατεβαίνουν οι άνθρωποι. Και η άλλη είναι από τον νότο, που εκεί κατεβαίνουν οι θεοί. Η λέξη λοιπόν που χρησιμοποιεί ο Όμηρος είναι η θύρα. Η βόρειος θύρα είναι το θερινό ηλιοστάσιο, όπου ο ήλιος διέρχεται από το ζώδιο του καρκίνου. Η νότια είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου ο ήλιος διέρχεται από το ζώδιο του εγώκερο. Λέει λοιπόν ο Πορφύριος περί του ενωδησία άντρου των νυμφών. Επειδή όμως ο νότος έχει αποδοθεί στους θεούς κατά την μεσημβρία, τραβάνε στους ναούς τις κουρτίνες μπροστά από τα αγάλματα των θεών, τηρώντας την ομερική εντολή ότι όταν ο ήλιος πηγαίνει κατά τον νότο δεν επιτρέπεται να μπαίνουν άνθρωποι στους ναούς, αλλά αυτό είναι τον αθανάτων πέρασμα. Τοποθετούν λοιπόν το σύμβολο της μεσημβρίας και του νότου στις πύλες των ναών, όταν ο Θεός Ήλιος βρίσκεται στο μεσουράνημά του. Αλλά και στις άλλες πύλες δεν επιτρέπεται να μιλάνε καθόλου σε οποιαδήποτε ώρα, επειδή οι πύλες θεωρούνται ιερές. Έτσι λοιπόν, ο Όμηρος αναφέρει στο έργο του το απαιτούμενο διάστημα για να διαλυθεί ο εθερικός φορέας. Είναι το 9. 9 μέρες χρειάζεται να περάσουν για να διαλυθεί ο εθερικός φορέας. Και λέει λοιπόν, 9 μερόνυχτα χαλκοματένιο αμόνι πέφτοντας από τον ουρανό φτάνει στη γη στις 10. Και 9 πάλι μερόνυχτα χαλκοματένιο αμόνι κάνει από τη γη
την δέκατη στον Τάρταρο να φτάσει. Και εδώ έχουμε ερχόμαστε, θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που θα σας πω σήμερα. Αυτό και το επόμενο. Αυτό το θεωρήσω ως εισαγωγή. Λοιπόν, εδώ έχω μια φωτογραφία. Εδώ, αυτό εδώ που σας δείχνω είναι μια αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας και έχει ένα χαρακτηριστικό. Στο η θέση του δασκάλου είναι μια κλίμακα που αν μετρήσουμε τις σκάλες είναι 7. Έτσι, είναι οι 7 πλανήτες. Γιατί ο δάσκαλος πάνω απ' όλα πρέπει να μας διδάξει, όπως λέγανε και στα μυστήρια, το κύκλου λήξε. Ο στόχος μας είναι εδώ, είμαστε σε αυτό το πλανήτη, είμαστε στο υποσυλλήνιο πεδίο και στόχος μας είναι να φύγουμε από εδώ. Δεν θα κολλήσουμε εδώ. Όσοι κολλάνε είναι δυστυχισμένοι. Και για να δούμε λοιπόν από αυτό το σύμβολο ποιοι το πήρανε και πώς εσωματώθηκε στο δικό τους. Γιατί το σύμβολο είναι πανίσχυρο. Δεν μπόρεσαν να το εξαφανίσουν. Το ενσωματώσανε. Και εδώ λοιπόν σας δείχνω ότι το πήρε, εδώ είναι η Αγία Σοφία της Νίκαιας της Βυθινίας. Δεν φαίνεται καλά η φωτογραφία, έτσι. Είναι ακριβώς ένα ημικύκλιο και εδώ έχει μία θέση η οποία έχει 7 σκαλοπάτια. Αλλά ας το δούμε και καλύτερα. Εδώ έχουμε, το λένε οι μουσουλμάνοι, μπιμάχ. Είναι ο άμβωνας. Ας τον δούμε και το χριστιανικό άμβωνα. Αν μετρήσουμε λοιπόν, δεν τον έχω εδώ, αν μετρήσουμε και τα σκαλοπάτια του άμβωνα, αν έχουν διατηρήσει το συμβολισμό, γιατί όταν περνά τα χρόνια και χάνεται η πληροφόρηση, χαλάνε και οι συμβολισμοί. Είναι 7 τα σκαλοπάτια. Διότι εκεί, σε αυτόν τον συμβολισμό διδάσκεις τις βασικές αλήθειες και τις συγκλονιστικές αλήθειες.